Το θέμα μας ενδιαφέρον γέμον από ανησυχία και εις το όνομα αντί Χριστός υπάρχει όλος ο τρόμος και ο φόβος. Και όντως πρόκειται περί της μεγαλύτερας θλίψεως την οποία είδεν η γη. Τούτο το θέμα ανησύχησε και μερικούς εξ ημών, οι οποίοι είπαν: τι κάνει, λέγει, εκεί καλεί τον κόσμο για να το φοβίζει? Άλλο τι κάνει? Τίποτε άλλο. Δηλαδή όσοι έρχονται να ακούσουν την αλήθεια, ο ομιλών οδηγεί αυτούς προς την απόγνωση, δηλαδή την απευπισία. Μη γεννήτω. Εγώ δεν οδηγώ κανέναν προς την απελπισία, αλλά προς την προετοιμασία. Αδερφοί μου, σταματήσαμε σε ένα θέμα το οποίο αναφέρει η Αγία Γραφή και δύο Απόστολος Παύλος, και θα το υπενθυμίσουμε και πάλι για να προχωρούμε βάση της Αγίας Γραφής και ουδέποτε εκτός της Αγίας Γραφής. Μη της ημάς εξυπατήσει, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Προσέχετε, λέγει, μήπως σας ξεγελάσει κανείς. Κατά μηδέναν τρόπον, οτιδήποτε και αν χρησιμοποιήσει, λέγει, προσέχετε μήπως σας κλανήσει. Ότι εάν μη έρθει η αποστασία πρώτον, και μείναμε σε αυτό το σημείο, και είπαμε ότι αποστασία σημαίνει να έχεις μίαν θέση, μίαν αρχή, έναν χαρακτήρα, έναν δρόμο, και μετά να τον αρνείσαι τον δρόμο αυτόν και να παίρνεις έναν άλλο. Αυτό σημαίνει αποστασία. Διόσους γνωρίζουν γράμματα, ένα μεγάλο όνομα που ερνήθη τον δρόμο και πήρε έναν άλλο δρόμο, έλαβε την επωνυμία αποστάτης και παραβάτης. Ο Ιουλιανός ο παραβάτης, ο αποστάτης, ή το βασιλιάς, πίστευε στον Θεό, αρνήθηκε τον Θεό, κατεδίωκε τον Θεό, δι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας και η ιστορία τον ονόμασεν παραβάτην, αποστάτην, παραβάτην, αποστάτην. Εις το σημείο τούτο ήθελα να παρακαλέσω πολύ να έχουμε υπόψη ότι ο Απόστολος Παύλος προειδοποιεί πολύ τον κόσμο, ο οποίος κόσμος δυστυχώς δεν ακούει το λόγο του, προειδοποιεί τον κόσμο και λέγει, προσέχετε, λέγει, διότι εάν δεν έρθει πρώτον η αποστασία, λέγει, δηλαδή εάν δεν αποστατήσει ο κόσμος, δεν έρχεται, λέγει, ο άνομος, ο οποίος άνομος είναι ο αντίχριστος. Έχουμε έναν γεωργό, ο οποίος γεωργός έχει ένα τεράστιο χωράφι. Εάν δεν το οργώσει, δεν μπορεί να σπείρει το σιτάρι.
Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ονομάζεται μηχανικός και χτίζει πολυκατοικίες. Εάν δεν βάλει τα θεμέλια, δεν μπορεί να χτίσει την πολυκατοικία. Έχουμε έναν βασιλιά ο οποίος θα επισκεφθεί κάποιο μέρος. Εάν δεν πάνε πρώτα οι στρατιώτες, οι σύμβουλοι, οι συνεργάτες του να προετοιμάσουν το έδαφος, δεν πηγαίνει ο βασιλιάς. Έχουμε τώρα τον Αντίχριστο. Εάν δεν προετοιμαστεί το έδαφος, δεν έρχεται ο Αντίχριστος. Και η προετοιμασία του εδάφους γίνεται, αδερφοί μου, αλματοδός, ασχέτως ότι κακολογούν τώρα αυτή τη στιγμή τον ομιλούντα, ότι εμποιεί φόβον στους ακροατάς. Δεν με ενδιαφέρει εμένα και ο λίγον δίδω προσοχή. Μπορεί ο καθένας να λέγει τα λόγια. Εγώ σας λέγω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη αποστασία. Και ομιλήσαμε περί της αποστασίας στο παρελθόν κήρυγμα και συνεχίζουμε τώρα να δούμε άλλα σημεία αποστασίας. Ομιλήσαμε περί του γάμου, εάν ενθυμίστε όσοι ενθυμίστε, και είπαμε ότι μέσα στο μυστήριο του γάμου υπάρχει μεγάλη αποστασία. Θα πούμε ακόμη λίγα λόγια για το μυστήριο του γάμου, για να προχωρήσουμε να έβρουμε σημεία αποστασίας που προετοιμάζουν την έλευση του Αντιχρίστου. Δηλαδή προβιένουν το έδαφος, ανοίγουν τον δρόμο για να έρθει ο Αντίχριστος. Μέσα στην οικογένεια, αδερφοί μου, γεννώνται τέκνα. Τα τέκνα ο λίγον κατ' ο λίγον μεγαλώνουν για να φτάσουν εις μίαν ηλικία. Οι γονείς είναι ευσεβέστατοι. Τούτο το αναφέρω για τη σημερινή εποχή, όχι για την περασμένη. Μεγαλώνουν τα παιδιά τους, οι γονείς είναι ευσεβείς, οδηγούν τα παιδιά τους κοντά εις τον Χριστόν, φτάνουν μέχρι της ηλικίας των 12 ετών. Ξαφνικά, από τα 12 έτη και μετά, αρχίζει μία αποστασία. Εάν μη έρθει η αποστασία, λέγει πρώτο. Και τι γίνεται. Το παιδί, είτε αγόρι ονομάζεται, είτε κορίτσι, κηρύττει επανάσταση. Λέγει εγώ δεν μένω στο σπίτι, και βλέπεις το παιδί εκείνο να ξενυχτά αμέσως από τα 12, 13, 14, 15 χρόνια και σηκώνει την σημαία της ανταρσίας, της αποστασίας και ποτίζει φαρμάκια και δηλητήρια τους γονείς. Και τούτο είναι υπέρ το δέον καταφανές σημείο της σημερινής εποχής. Σας φέρω δε παράδειγμα από την εκκλησία μας εδώ του Αγίου Γεωργίου. Εάν με επισκέφτονται 15 ή 20 άτομα την ημέρα, καινούργια άτομα τα οποία δεν τα ξαναείδα, βλέπω στα μάτια τους μία αγωνία. Προπάντων έρχονται μητέρες, οι οποίες ποτίζουν το δάπεδο τούτο της εκκλησίας με δάκρυα, με αγωνία, με τρέχουν ξοπίσω πραγματικά, κρέμονται επάνω μου, με εκδηλωμένη την αγωνία και τον φόβο εις το πρόσωπό του. Και λέγω, τι θέλεις παιδάκι μου? Το παιδί μου, λέγει, το παιδί μου να σωθεί. Εγώ νομίζω ότι είναι κανένα παιδάκι 2-3 ετών, 4 ετών. Ερωτώ, πόσο χρόνο είναι το παιδί σου? Η απάντηση είναι 25, 28, 30, 19, 20. Και πού είναι το παιδί σου και δεν το φέρες μαζί σου? Απάντηση, ούτε καν να ακούσει θέλει εκκλησία Θεών και Παπάν. Η μάνα όμως κλαίει, θρηνεί, αγωνιά. Ο φόβος είναι ζωγραφισμένος στο πρόσωπό της.
Το παιδί αποστάτησεν, δηλαδή έπραξεν τούτο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, εάν μη έρθει η αποστασία, λέγει, ούτε έρχεται ο άνομος. Πρέπει να έρθει η αποστασία πρώτα. Αυτή η αγωνία, αδερφοί μου, κατακρατεί σήμερα τους ευσεβείς γονείς. Δηλαδή πρέπει να έχουμε υπόψη ότι όλοι οι ευσεβείς γονείς σήμερα θα πληρώσουν με νόμισμα πολύ βαρύ, διότι απεστάτησαν τα παιδιά τους από την οικογένεια. Θα μου πείτε, είναι μικρός ο βαθμός της αποστασίας αυτής? Είναι πολύ μεγάλος, δυστυχώς. Πολύ μεγάλος. Η αποστασία των τέκνων προς τους γονείς είναι φοβερά σήμερα. Οι εφημερίδες όλες γράφουν, οι τηλεοράσεις παρουσιάζουν ύποπτα κέντρα μέσα στα οποία σηκώνεται πραγματικά η τρίχα της κεφαλής του ανθρώπου. Υπάρχουν καταγόγια πραγματικά στα οποία συχνάζουν τα τέκνα των Ελλήνων, και μέσα σε αυτά τα κέντρα είναι σκότος, βασιλεύει σκότος, ένα αμυδρό κόκκινο φως, και μέσα σε εκείνο το κέντρο, δεν τα γνωρίζω, μου τα λέγουν στην εξομολόγηση, και εγώ πραγματικά γέμω, είμαι γεμάτος από φόβο. Μέσα σε εκείνα τα κέντρα, λέγει, υπάρχουν νέα παιδιά ενδεδειμένα μαύρα. Στην κεφαλή, λέγει, σχηματίζουν κέρατα. Οι τρίχες των, λέγει, είναι σηκωμένες προς τα πάνω, και μέσα σε εκείνο το σκοτάδι παρουσιάζονται τα τέκνα των Ελλήνων. Τι γίνεται εκεί μέσα? Αυτή είναι πρώτου μεγέθους αποστασία από την ηθική και την οικογένεια. Θα σταματήσω όσο εδώ, για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω να δούμε άλλη αποστασία. Η άλλη αποστασία θα την παρακολουθήσουμε να είναι στην πίστη του Χριστού, την Αγία, την πίστη η οποία ακριβώς περιέβαλε το έθνος μας και κρατεί την οικογένεια της Ελλάδος. Είναι τρία τα ιδανικά: η πίστης, η πατρίς και η οικογένεια. Και σε αυτά τα τρία σημεία θα έβρουμε μία αποστασία φοβερά. Και η αποστασία αυτή προετοιμάζει το έδαφος για να έρθει ο Υιός της ανομίας, ο άνομος, ο Αντίχριστος. Στην πίστη, αδερφοί μου, θα δούμε, όπως έθιξα λίγο στο παρελθόν κήρυγμα, θα αναφέρομαι ότι σήμερα υπάρχει όντως η πίστη στην οποία είχαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας και οι προπάτοι μας. Δεν υπάρχει. Εάν πει κανείς ότι υπάρχει, είναι ψέμα. Θα σας αναφέρω τον ερχομό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Άρχεται η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καθαρά Δευτέρα. Αλλά να μην πάω από την καθαρά Δευτέρα, θα πάω από την Κυριακή της Τυροφάγου. Η Κυριακή της Τυροφάγου, η Κυριακή της Απόκρεο, είναι δύο σημεία τα οποία προειδοποιούν τους πιστούς να προετοιμαστούν για το μέγα γεγονός. Το γεγονός της Σταυρώσεως, της Ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δηλαδή της πίστεως επάνω στην οποία εθεμελιώσαμε την Ελλάδα μας, την οικογένειά μας και τους εαυτούς μας. Θα παρακολουθήσουμε την Κυριακή η οποία ονομάζεται Απόκρεο. Πρέπει ο χριστιανός από την Κυριακή εκεί έως την Κυριακή της Αναστάσεως να μην βάλει κρέας στο στόμα του, γι' αυτό ονομάζεται Αποκρέο, δηλαδή αποχή από το κρέας. Το λέγει η λέξη αυτή ήδη. Ποιος, και από εμάς που ακούμε το κήρυγμα αυτή τη στιγμή, ποιος είναι εκείνος που το τηρεί? Τι είναι τούτο? Αποστασία πρώτου μεγέθους. Φύγαμε από την παράδοση της Εκκλησίας.
Φύγαμε από τους κανόνες της Εκκλησίας. Φύγαμε από τις αποστολικές διδαχές. Φύγαμε από τον δρόμο του Θεού και έκαναμε την κελία μας Θεόν μας. Από την Κυριακή της Απόκρεω έως την Κυριακή της Αναστάσεως δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να βάλει στο στόμα του κρέας. Προετοιμάζει η Εκκλησία μας ο λίγων κατολίγων και φέρει έπειτα την Κυριακή της Τυροφάγου και λέει ότι από σήμερα πλέον τελειώνουν και δεν πρέπει να βάλεις ούτε τυρί στο στόμα σου, ούτε γάλα, ούτε ψάρι, ούτε τίποτα. Αυτά δεν τα λέγει ένας ιερεύς, ένας παπάς, ένας καλόγερος. Τα λέγει η Εκκλησία μας από την ημέρα που εθεμελιώθη με τους κανόνες τους αποστολικούς. Είναι κανόνες της Εκκλησίας. Είναι το πιδάλιο που οδηγεί το σκάφος. Δεν μπορείς εσύ και οποιοδήποτε άλλος, είτε εγώ που ομιλώ αυτή τη στιγμή, να αλλάζουμε τους κανόνες της Εκκλησίας. Εάν τους αλλάξουμε, είμεθα αποστάτες, είμεθα παραβάτες. Προετοιμάζουμε το έδαφος δια τον Αντίχριστο. Οπότε τι γίνεται? Ας τον παπά λέγει να λέει και τις εκκλησίες, αυτούς θα ακούμε. Και αρχίζει και νομίζει ότι με το να πεισματώνει και να πηγαίνει εναντίον της Εκκλησίας ότι κάνει κατόρθωμα. Δεν είναι κατόρθωμα, είναι προετοιμασία για τον Αντίχριστο. Πρέπει να γίνουν αυτά για να έρθει ο Αντίχριστος. Δεύτε λέγουν οι άπιστοι και καταργήσουμε λέγει πάσαν εορτήν και πάσαν νηστείαν από προσώπου της γης. Πρέπει να γίνει τούτο για να έρθει ο Αντίχριστος. Εμείς όμως ελαφρά τη συνειδήση πράττουμε τούτο χωρίς να γνωρίζουμε τι ποιούμε. Κάνουμε του διαβόλου τα έργα χωρίς όμως να γνωρίζουμε ότι τούτο που κάνουμε είμεθα συνένοχοι με τον Σατανά. Δηλαδή συνεργάτες με τον Σατανά ενώπιον του Θεού εν ώρα κρίσεως, που όπως θα κριθεί ο Αντίχριστος έτσι θα κριθούν και εκείνοι που θα κάνουν τα έργα του Αντιχρίστου. Παράβασης λοιπόν κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και πλησιάζουμε να δούμε, ας έρθουμε στην Κυριακή της Αναστάσεως ή ας έρθουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Εάν είχαμε μάθει αδερφοί μου και γνωρίζαμε τι γίνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα θα εκλέγαμε ημέραστε και νυχτός. Στην Αιθιοπία οι Αιθίωπες είναι Κόπτες. Οι Κόπτες είναι χριστιανοί αλλά με μία αίρεση η οποία ονομάζεται μονοφυσιτισμός, δηλαδή πιστεύουν στον Χριστό ότι ήρθε στον κόσμο αλλά με μία φύση. Εάν πούν ότι είναι Θεός δεν παραδέχονται την φύση την ανθρωπίνη. Εάν αποδειχθούν ενώπιον αυτών τα τεκμήρια ότι είναι ο άνθρωπος λέγουν ότι δεν είναι ο Θεός. Πιστεύουν μία φύση, δι' αυτόν τον λόγο ονομάζονται και μονοφυσίτες. Αυτοί από ανθρώπους και σπουδαστάς της θεολογίας οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα να σπουδάσουν μας λέγουν ότι από την ημέρα που άρχεται η Μεγάλη Τεσσαρακοστή οι 40 μέρες κλείνουν όλα τα κρεοπολία και δεν πωλεί κανείς κρέας πουθενά. Πώς εσείς λέγει εδώ στην Ελλάδα έχετε ανοιχτά κρεοπολία, μένουν έκθαμβοι. Ίσως τούτα τα οποία λέγει ο πατήρ Σάββας αυτή τη στιγμή να λέγουν μερικοί, τι είναι αυτά που μας λέει, καινούργια λόγια, όπως είπαν και οι πρόγονοι μας στον Απόστολο Παύλο όταν τους εκήρυξε περί Αναστάσεως των νεκρών. Και εκεί μόλις είπεσαν περί Αναστάσεως των νεκρών λέγουν τι μας λέγει αυτός ο σπερμολόγος, ακουσόμεθα σου και πάλι να σε ξανακούσουμε να δούμε τι θα μας πεις. Αν όμως ο Απόστολος Παύλος δεν ξαναπέρασε από την Αθήνα, μία φορά δεν πέρασε, άλλη φορά δεν πέρασε. Ερχόμεθα αδερφοί μου για να δούμε περί την πίστη, αποστασία από την πίστη. Ερχόμεθα την ημέρα της Αναστάσεως, καλός, κακός, εφτάσαμε και στην ημέρα της Αναστάσεως. Φτάνουμε την ημέρα της Αναστάσεως για να δούμε
εμείς οι πιστοί, οι χριστιανοί, αν αποστατήσαμε από τον Θεό, δηλαδή εάν επράξαμε τούτο που λέγει ο Απόστολος Παύλος ή όχι. Θα δούμε αμέσως την ημέρα της Αναστάσεως πλήθος κόσμου. Θα χτυπήσει η καμπάνα η ώρα 10, θα μαζευτεί ο κόσμος η ώρα 11, θα περιμένουν η ώρα 12, πατάς με πατός. Και εις το χέρι κρατούν και μία λαμπά. Έρχονται. Γιατί έρχονται? Για να παρακολουθήσουν την ιεράν λειτουργία της Αναστάσεως και να τιμήσουν όλος αυτός ο κόσμος εκείνον που έπαθεν, που ετάφη, που εσταυρώθη, που υπέφερε, που αναστήθη. Όχι. Έρχονται για να προκαλέσουν, αδερφοί μου, φασαρία, να προκαλέσουν κρότους, να προκαλέσουν αναστάτωση, να ανάψουν το κερί τους, να ακούσουν το Χριστός Ανέστη και να αποστατήσουν. Εάν μη έρθει η αποστασία, πρώτον η αποστασία. Αυτή είναι ένα είδος αποστασίας από τα πολλά είδη μέσα στην πίστη. Θα φύγουν αμέσως και μέσα στην εκκλησία από τις 4 ή 5 ή 10 χιλιάδες κόσμο θα μείνουν 10 άτομα. Είναι αποστασία ή δεν είναι? Πρότουμε για τους αποστασία. Έρχομαι τώρα για να μπω λίγο πιο βαθιά μέσα στο θέμα το οποίο ονομάζεται νηστεία. Ποιον ανδρόγυνο γνωρίζει, αδερφοί μου, αυτήν τη στιγμή ότι νηστεία σημαίνει εγκράτεια? Ποιος? Τι βλέπει ο Θεός από ψηλά? Τι βλέπει? Νηστεία σημαίνει εγκράτεια σαρκός και μετά της κοιλίας. Δηλαδή μπορεί να νηστεύεις και να μην εγκρατεύεσαι. Δεν έκανες τίποτε, αδερφέ μου. Εγκράτεια σαρκός σημαίνει νηστεία και εγκράτεια φαγητού, ολόκληρος ο κύκλος της νηστείας. Πέστε μου, πώς είναι εκείνοι που τα βλέπουν αυτά? Εάν ομιλήσει η σύζυγος, αμέσως πετάγεται και λέει: εγώ δεν πήρα, λέει, τη γυναίκα, πήρα καλογριά, λέει. Ναι, πήρες καλογριά, αδερφέ μου, αν θα έρθει η ώρα που θα τα ακούσεις από εκείνον ο οποίος είναι κριτής όλου του κόσμου. Έπειτα ο πατήρ Σάββας λέγει: δίδει φόβο. Τι φόβο? Λέγω την αλήθεια, αδερφή μου, δεν κάνω τίποτε άλλο. Δεν κάνω τίποτε άλλο. Πρέπει να μάθουμε τουλάχιστον να είναι και στα τελευταία ημέρας ότι θα ξυπνήσουμε. Και αν δεν ξυπνήσουμε, με το πρώτο που θα έρθει ο Αντίχριστος, όλοι θα πάμε μαζί. Και θα τα προσέξουμε τούτα, διότι δεν ακούονται από παντού. Αποστασία λοιπόν. Και όχι κοροϊδία εις τους λόγους του Θεού. Δηλαδή να μην κοροϊδεύουμε όταν ακούμε την αλήθεια. Αποστασία λοιπόν στην οικογένεια, την είδαμε, και πάμε στο σημείο εκείνο το οποίο ονομάζεται ηθική, ηθικός ξεπεσμός. Επλησιάσατε κατά τα σημέρα αυτά του καλοκαιριού, αδερφοί μου, τη θάλασσα? Επήγατε στη θάλασσα? Οι περισσότεροι πηγαίνουν. Τι βλέπετε εκεί? Υπάρχει ηθική? Υπάρχει έδος? Υπάρχει ντροπή? Τίποτε από αυτό δεν υπάρχει. Τι σημαίνει τούτο? Αποστασία πρώτου μεγέθους. Επήγατε στους δρόμους των Αθηνών, επερπατήσατε να ειδείτε τι γίνεται? Είδατε αυτόν τον εξευτελισμό της γυναίκας? Τι σημαίνει τούτο? Σημαίνει τούτο ότι ο διάβολος έχει κυριαρχήσει πλέον, κατέλαβε το γυναικείο φύλο και το έχει δώσει εις τους δρόμους των Αθηνών και των πόλεων ολοκλήρου του κόσμου. Όχι εδώ μόνο, αλλά περισσότερο ομιλούμε περί χριστιανικής Ελλάδος.
έχει ο διάβολος κατακτήσει το γυναικείο φύλο, όπως κατέκτησε τον δαιμονισμένο εις τους Γεργεσινούς. Προσέξτε εκεί να δούμε τι έκανε ο διάβολος. Το πρώτο δείγμα του διαβόλου εις αυτών των άνθρωπων των δυστυχισμένων ήταν να τον έχει γυμνό. Γιατί? Για να τον εξευτελίσει. Εξευτελισμός της της εικόνας του Θεού. Εξευτελισμός της εικόνας του Θεού. Ξέρετε ότι έπρεπε, εάν υπήρχε φόβος Θεού, εάν υπήρχε κοντά στον Θεό ο κόσμος, μόλις έβλεπαν την πρώτη γυναίκα να πατήσει στην Ελλάδα, όπου είχε γυναίκα να ξεσηκωθεί και να κάνουν διαμαρτυρίες στους δρόμους και να φωνάξουν, γιατί αυτός ο εξευτελισμός της γυναίκας. Πλην όμως οι γυναίκες, δυστυχώς θα πω μία σκηνή, μία εικόνα την οποία είδα στο δρόμο μου όπως περπατούσα μία ημέρα. Μία ημέρα περπατούσα στο δρόμο που δεν βγαίνω έξω από την εκκλησία, σπανίως βγαίνω, πρέπει να έχω κάποια ανάγκη μεγάλη για να βγω έξω από την εκκλησία. Περπατούσα και είδα μία γιαγιά η οποία ήταν περίπου στα 75 με 80. Εκεί την έκοψε η κρίση μου. Κρατούσε ένα εγγονάκι 9 περίπου χρονό κοριτσάκι. Αυτό το κρατούσε, παρακαλώ, με ένα σορτσάκι ολόγυμνο. 9 χρονό, 10 χρονό κοριτσάκι. Δεν αντέξα και την σταμάτησα και τη λέω, γιαγιά μου, εσύ στον καιρό σου εντυνώσουν έτσι? Με κοίταξε απορριμμένη και οργισμένη, τράβηξε το μωρό με δύναμη και έφυγε. Πού οδηγεί αυτή η γιαγιά το παιδί της? Το οδηγεί ακριβώς προς την απώλεια. Αποστασία. Πού θα το πάρει? Και για να φτάσουμε σε ένα άλλο σημείο φοβερό. Όταν η κόρη 15, 18, 20 ετών έρχεται μέσα στο σπίτι και κάθεται απέναντι στον αδερφό της, στον πατέρα της, στους θείους της, στους ξένους, τους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται μια οικογένεια και φοράει ένα σορτσάκι, είναι, σας παρακαλώ, αποστασία ή δεν είναι? Και δεν κοκκινίζει, δεν κοκκινίζει. Χρώμα κόκκινο στο πρόσωπό του δεν υπάρχει. Τούτο τι σημαίνει? Λέγουν οι κοινωνιολόγοι, όταν από την γυναίκα φύγει το κοκκίνισμα από το πρόσωπο, τότε απολέσθη το πάνω. Έχει καταστραφεί το πάνω. Κατεστράφει το πάνω. Δεν υπάρχει. Φάνομαι, αδερφοί μου, εκ τούτου, πολλοί πατεράδες να πιάνουν τις κόρες και αδερφοί τις αδερφές. Είναι αποστασία τούτο ή δεν είναι? Είναι πρόδρομος του Αντιχρίστου ή δεν είναι? Να προχωρήσουμε, αδερφοί μου, στο ηθικό θέμα. Εσχρόν εστί και λέγει, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, διότι κλαίει η ψυχή μου. Εφύγαμε από του Θεού το δρόμο και κάθε μέρα πράττουμε τα έργα των δαιμόνων. Προετοιμάζουμε το έδαφος δια τον Αντίχριστο. Να φτάσουμε, αδερφοί μου, τώρα πάλι στην πίστη για να δούμε ένα άλλο σημείο πολύ συγκλονιστικό. Το σημείο τούτο το βλέπω πάλι καθεκάστην ημέρα. Σας ανέφερα ότι στην εκκλησία μας έχουμε πονεμένα παιδιά, τα οποία τα περισσότερα, δηλαδή εάν υπάρχουν 200 άτομα πονεμένα, τα 190 πάσχουν από μαγεία. Τι είναι η μαγεία? Η μαγεία πρόκειται περί ειδωλολατρίας.
ειδωλολατρική ή το γελάς προτού έρθει ο Απόστολος Παύλος να κηρύξει το Λόγο του Θεού. Εις τους Δελφούς υπήρχε μαντίο, εκεί υπήρχαν οι Έλληνες και εκεί επήγαινε ο κόσμος για να μάθει τα μέλλοντα. Το μαντίο των Δελφών, το ξακουστό μαντίο των Δελφών, επάνω σε ένα τραπέζι, το οποίο κάτω από το τραπέζι υπήρχε ένας λάχος, εκάθετο μία γυναίκα η οποία προσεφέρετο εις τους θεούς των ειδώνων, εις τον διάβολο δηλαδή, η οποία έφερε το όνομα Πυθία και έλεγε μαντίες αποκαλύψεις. Ψευδέστατες βέβαια, διότι ο διάβολος είναι ο αρχηγός του ψεύδου, ποτέ δεν λέει αλήθεια. Έτρεχε λοιπόν όλος ο κόσμος να φτάσει στο μαντίο των Δελφών, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα και μαρτυρεί την παρουσία του εκεί. Υπάρχει θεμέλιο, υπάρχουν τεκμήρια για να αποδεικνύουν εις τον κόσμο τον μετέπειτα τι ήταν η Ελλάς η προηγουμένη από εμάς. Θα έλεγε ο κόσμος ότι όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος όλα εξελίχθησε. Εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος όταν πετάχθησε μέσα στην Αθήνα και είδε γεμάτη την Αθήνα από βωμούς και είδε και ένα βωμό που έγραφε επάνω το αγνώστο Θεό. Έλαβε να φορμή δια των άγνωστων θεών από τον δομόν εκείνων, από την εκκλησία εκείνη και ομίγησε περί του αληθινού Θεού. Ο κόσμος έκτοτε επάλευσε με την ειδωλολατρία, εφτάσαμε σε ένα σημείο και τέλος εφτάσαμε σε μια δουλεία λόγω των αμαρτιών μας. Η δουλεία αυτή ήταν στο πιο κακό έθνος που έχει η γη, εις απίστους αγαρινούς. Αυτό το έθνος μας υποδηλώθηκε 400 ολόκληρα χρόνια. Αυτά τα 400 χρόνια στην πάλι που διεξήγαγε το έθνος να φύγει από την ειδωλολατρία έπεσε πάλι μέσα στα δίχτυα άλλης ειδωλολατρίας. Και κατέλαβε από αυτούς τους αγαρινούς έθιμα και ήθη τα οποία όταν απελευθερώθηκε η Ελλάς δυστυχώς τα διατήρησε και τα διατηρεί σχεδόν 2 αιώνες από την ημέρα εκεί. Γιατί τα διατηρεί? Τα διατηρεί διότι αυτή ονομάζεται λεωφόρος του Αντιχρίστου. Ο προηγουμένος σας ομίλησα ότι υπάρχει αποστασία προετοιμασίας του Αντιχρίστου. Τώρα σας ομιλώ ότι υπάρχει λεωφόρος. Λεωφόρος τι σημαίνει? Λεωφόρος σημαίνει να έχει μία πλατεία με οδό στην οποία να έχει 2 λωρίδες, μία αριστερά και μία δεξιά, στην οποία αριστερά να περνούν 4 ή 6 αυτοκίνητα και από την δεξιά άλλα 4 και 6 αυτοκίνητα. Αυτή ονομάζεται λεωφόρος μεγάλη. Λεωφόρος του Αντιχρίστου ονομάζεται η μαγεία, η οποία σήμερα έχει φτάσει εις την λεγόμενη επιστημονική μαγεία. Και σας ανέφερα ότι ο Αντίχριστος θα διευθύνει πλέον τον κόσμο δια μαγείας επιστημονικής με ένα κουτί στο χέρι, ένα κουτάκι μικρό. Θα πατάει το κουτάκι εκείνο και θα αναγείρει τον κόσμο ολόκληρο και τις σκέψεις του κόσμου και θα τις οδηγεί μαζί. Σας ανέφερα ότι η τεχνική της επιστήμης έχει φτάσει σε ένα σημείο ούτως ώστε σήμερα οι νεότερες τηλεοράσεις τις οποίες έχει ο κόσμος δίνουν και παίρνουν. Δηλαδή την στιγμή που είσαι μέσα στο σπίτι, ό,τι μιλήσεις, υπάρχει ειδική απαγκίστρωσης του ήχου και του λόγου, λήψης του λόγου, ο οποίος μεταφέρεται στο κέντρο που είναι
τη μετάδοση της τηλεόρασης. Δηλαδή δεν μπορείς μέσα στο σπίτι σου τώρα, από εδώ και πέρα να κάνεις τίποτε. Το ακούει και το βλέπει εκείνος ο οποίος είναι στο κέντρο που δίνει το σήμα για να εργαστεί τηλεόραση. Και σε αυτό το σημείο, αδερφοί μου, πρέπει να τρομάξουμε, διότι δεν μπορείς πλέον να είσαι κρυφός. Θα ελέγχεσαι. Από ποιο θα ελέγχεσαι? Από τα όργανα του Αντιχρίστου. Όπως ο Χριστός απέστειλε τους Αποστόλους του εις όλο τον κόσμο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, έτσι θα στείλει και ο Αντίχριστος τα όργανα του για να οδηγήσουν τον κόσμο στον δρόμο. Να αναφερθούμε τώρα για ένα σημείο αποστασίας φοβερών των τελευταίων ημερών. Προσέξτε το τούτο, διότι είναι μια παλούκλα, είναι μια χολέρα που μετεφέρει αστραπιέως από οικογένεια σε οικογένεια. Έχει αφήσει ερήπια πίσω. Έχει κάνει τέτοια φράση την οποία ο Αντίχριστος ούτε την ονειρεύει. Έχει μεταδώσει τέτοιων κρότων και τέτοια διάδοση μέσα στις οικογένειες που ποτέ ο Αντίχριστος δεν επίστευε να φτάσει σε αυτή την επιτυχία. Ποια να είναι αυτή η επιτυχία? Προσέξτε ότι σε κάθε 10 μέτρα θα βρείτε ένα στούντιο που λέγει βίντεο κασέτες. Κάθε 10 μέτρα. Γιατί? Διότι μέσα σε αυτά τα καταστήματα πολλούνται πορνοτενίες. Τι σημαίνει τούτο? Λεωφόρος του Αντιχρίστου, αδερφοί. Πού οδηγούν αυτές οι πορνοτενίες? Σε ανώμαλες πράξεις που συχαίνεται και εικόνες. Αυτός ο διάβολος. Πέστε μου τι είναι τούτο, αδερφοί μου, να κλάψω. Πόσο να κλάψω? Ξέρετε τι είναι τούτο? Και σήμερα δεν υπάρχει οικογένεια ελληνική που δεν είδαν τα μάτια της ότι εσχότα τον έχει η κόλαση. Και λέγω καμιά φορά, παιδάκι μου, άντεχες και έβλεπες τέτοια πράγματα? Άντεχες, λέγω. Αδελφοί μου, έφτασαν οι μέρες και δεν με ενδιαφέρει όποιος θέλει, ας λέγει πως εμπειώ τρόμο. Ο Αντίχριστος είναι πολύ κοντά. Δεν μένει τίποτε άλλο. Ξέρετε ότι τώρα οι Εβραίοι και ελέγχει την Κυριακή στο κήρυγμα από τον κύριο Σωτηρόπουλο. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι αυτή τη στιγμή ανακατεύουν τον κόσμο και λέγουν ότι έφτασε σε αγωνία ο κόσμος, φοβάται ο κόσμος, μια ελπίδα υπάρχει μόνο ο Αντίχριστος για να τους σώσει. Ξέβρεται ότι εξαπέλυσαν πανό και συνθήματα εις ολόκληρον τον κόσμο, ότι μόνο ένας είναι ο σωτήρας, ο Αντίχριστος. Ξέβρεται ότι προετοιμάζουν το έδαφος και λέγουν ότι ο κόσμος θα χαθεί εάν δεν χτιστεί ο ναός του Σολομώντος. Ξέβρεται ότι προετοιμάζουν αλματοδός την έλευση του Αντιχριστού. Ξέρετε ότι δεν έχουμε καιρό? Αδελφοί μου, φόβος και τρόμος. Φόβος και τρόμος, αδελφοί μου. Σας ανέφερα περί μαγείας. Η μαγεία μέσα στην Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει εξαπλωθεί επί κινδύνους. Από την καφετζούλ και την χαρτορίχτρα μέως την μαύρη μαγεία και την επιστημονική μαγεία είναι 120.000 μάγοι. Και ξέρετε ότι δουλεύουν από το πρωί η ώρα 5 ως η ώρα 3 τα μεσάνυχτα και είναι πατάς με πατώσε. Έρχονται στην εξομολόγηση και μου λέγουν ότι εδώ στην Καλλιθέα
και ήταν και το όνομα, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα, της μάγισσας, Χαρτορίχτα. Βγαίνει ο άντρας έξω, λέει, και διώχνει τον κόσμο που είναι με την ουράν και πάνε και δυο και τρεις και τέσσερις και πέντε φορές για να επιτύχουν να μπουν μέσα να τους πει η μάγισσα τι θα πάθουν. Και αυτοί είναι βαπτισμένοι, αδελφοί μου, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Ξέρετε τι θα υπήρε ο φόρος του Αντιχρίστου, αυτή είναι. Δεν έπηγα να την δω, μου τα λένε εκείνοι που την έπαθαν, εκείνοι που υπέστησαν αυτήν την δοκιμασία. Και να παίρνουν τα χρήματα του κόσμου με θεσακούλες. Διότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δυστυχώς ομοιάζει με το χάνο. Ο χάνος τι είναι? Είναι ένα ψάρι που έχει το στόμα του ανοιχτό. Έτσι έχουμε μοιάσει. Αδερφοί μου, λεωφόρος του Αντιχρίστου λοιπόν, αποστασία λοιπόν, και όλα αυτά είναι τα σημεία τα οποία οδηγούν προς την απώλεια. Έχουμε και άλλα πολλά σημεία αποστασίας τα οποία όμως δεν θα αναφέρω και θα φτάσω μόνο σε ένα σημείο από τον λόγο του εν Αγίης Πατρός ημών Αναστασίου του Σιναΐτου, για να τελειώσουμε και τούτο το δεύτερο κήρυγμα περί Αντιχρίστου. Η αγωνία των μαθητών περί της εμπελίας του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη, ούτως ώστε επλησίασαν κατηδίαν των Χριστών και του λόγου Κύριε, όταν τους είπε τα σημεία περί της συμπελίας του αιώνος, κατελήφθησαν και εκείνοι από φόβων και τρόμων, όπως καταλαμβάνονται και οι συνειδητοί χριστιανοί. Οι ασυνείδητοι δεν τους ενδιαφέρει. Οι ασυνείδητοι, εκείνοι οι οποίοι τα βλέπουν τα πράγματα σαν παραμύθια, δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά όμως οι μαθητές δεν έβλεπαν τα λόγια του Χριστού παραμύθια. Έβλεπαν τον διδάσκαλο να ομιλεί περί αληθείας. Και τότε κατηδίαν, λέγει, τον επλησίασαν και του λέγουν, Κύριε, του λέγω, πες μας, σε παρακαλούμε, καθημένου του Ιησού επί του όρους των ελαιών, προσήλθον αυτό οι μαθητές κατά μόνας. Δηλαδή επλησίασαν ιδιαιτέρως των Κύριων, λέγοντες, υπέ ημί, τι το σημείο της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος. Βλέπεις, λέγει, ο Αναστάσιος ο Σιναίτης, βλέπεις των σοφών και γνωστικών των Αγίων μαθητών. Οπότε αν θέλουν να ερωτήσουν τίποτα μέγα πράγμα, μεγάλο πράγμα, διότι το σοβαρό αυτό, όλοι αντάμα έρχονται, αλλά και κατά μόνας, και λέγουν, υπέ ημί, ο Δέσποτα, πες μας, Κύριε μας, πες μας Ιησού μας και διδάσκαλε μας, υπέ ημίν αγαθέ, υπέ ημίν καρδιογνώστα, υπέ ημίν εσύ όπου εξεύρεις και τα πρώτα και τα έσχατα, υπέ ημίν ο ειδός τα πάντα πριν γενέσεως αυτών, υπέ ημίν ο ποιητής των απάντων, υπέ ημίν ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Υπέ ημίν τι το σημείο της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος. Πες μας, Κύριε μου, πες μας, πες μας. Όταν μέλης έρχεστε κρίνες δόντας και νεκρούς πάσης της οικουμένης, όταν καταργήσεις πάσαν αρχήν και εξουσίαν και δύναμη, όταν σε προσκυνήσει πάνω βρόνιε πουρανίων και πηγίων και κατακτονίων, υπέ ημίν τι το σημείο της εις παρουσίας. Πες μας, Κύριε, πες μας, ο Δέσποτα των απάντων, ο δε Κύριος ήταν αυτής. Βλέπετε,
Μη πλανηθείτε, διότι πολλοί έρχονται με το όνομα μου λέγοντες ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Και βλέπετε μη σας πλανήσει την άσο ότι ο καιρός είναι κοντά. Επλησίασεν ο καιρός. Εκείνο που είπε τότε είναι τούτο που βλέπουμε λιγρίς με τα ομάτια μας. Τότε είπε ότι κοντά είναι ο καιρός. Τώρα διάρχισε καθώς βλέπουμε. Βλέπεις πόση σπουδή του δεσπότου περί των ψευδοπροφητών και των ψευδοδιδασκάλων και των ακραίων αιρετικών. Για να ξεσκεπάσει και να δείξει εις όλους των εναυτής και κρυμμένων δόλων. Διότι ένας δόλος είναι όποιος δεν πιστεύει στον Χριστό. Μία ψευτιά και τίποτε άλλο. Δια τούτο και πρωτήτερα τους έβαλαν από την ερώτηση των μαθητών περί των σημείων. Ως αλήκους λέγει της πείμνης και προδρόμους του Αντιχρίστου. Και τότε προείπε τα ακόλουθα. Πολέμους και ακαταστασίας. Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Τα οποία βλέπουμε και δεν καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι είναι φυσικά πράγματα. Τα βλέπουμε και δεν τα υπολογίζουμε. Νομίζουμε ότι έτσι είναι η καιρή. Τα βλέπουμε και δεν τα υπολογίζουμε. Και λέγουμε, δεν βαριέσαι, έτσι είναι. Βλέπονται στις πολλούς τόπους και πίνες και φόβους και σημεία από το ουρανό και τα άλλα. Όσα είπε και δεν τα βάλουμε στο νου μας. Λέμε τι είναι αυτά, δεν βαριέσαι. Τότε λέγει, σκανδαλιστήσονται πολλοί και παραδόσους συναλλήλους. Και πού δεν είναι τώρα προδότης, αδερφοί μου, εάν ερευνήσουμε την κατοχή, αδερφοί μου, θα διαπιστώσουμε την φράση αυτή. Υποθέσουμε, αδερφοί μου, ότι επιτρέπει προς στιγμήν ο Πανάγαθος Θεός και καταλαμβάνεται η Ελλάδα από τους Τούρκους. Μήγε. Ξέρετε πόσοι θα γίνουν Τούρκοι. Όλοι σχεδόν η Ελλάδα. Διότι ο κάθε ένας θα θέλει να σώσει το τομάρι του, το πετσί του, το σώμα του. Αυτό που γίνεται σκολίκον, βρώμα και δυσοδεία. Δεν τον ενδιαφέρει. Θα προδίδει ο ένας τον άλλο, φτάνει να σωθεί από το μαχαίρι του Τούρκου. Είναι θα ή δεν είναι θα προδότες. Αλλά όμως τι να αναφερθώ περί της πατρίδας. Αναφέρομαι περί της πίστεως. Σας απέδειξα προηγουμένως τόσα και τόσα. Είναι θα προδότες της πίστεως ή δεν είναι θα. Δικαίως απολαμβάνομαι ή αδίκως. Εσμικρύνθημεν παραπάντα τα έθνη, λέγει ο ψαλμονός. Και τούτο λέγει ένεκα των αμαρτιών μας, οι αμαρτίες μας. Πάντες σχεδόν λέγει προδότε εγίνηκαν και μισούν αλλήλου και τούτο επληρώθηκε καθώς βλέπουμε, ο ένας μισά τον άλλο. Ποιος αδερφή μου, ποιος είναι εκείνος που χαίρεται επί την προόδο του αδερφού του. Ποιος είναι εκείνος που χαίρεται γιατί το παιδί του γείτονός του ή του αδερφού του επρόοδευσε στα γράμματα ή στην τέχνη ή σε μια επιχείρηση. Ποιος είναι εκείνος που χαίρεται ότι ο αδερφός του έχει προοδεύσει σε αυτόν τον κόσμο. Τον καταλαμβάνει αμέσως η θλίψη. Γιατί να προοδεύσει. Γιατί το παιδί του να αποκατασταθεί και εμένα να μην αποκατασταθεί. Αυτή είναι η σημερινή ζωή μας. Αυτός είναι ο τρόπος που ζούμε. Δεν πολεμεί ο ένας τον άλλον, ερωτά ο Αναστάσιος ο Σιναήτης. Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, άρχοντες κατά το ονομίον αυτών. Θα πω τα λόγια του. Και επίσκοποι κατά επισκόπων, πρεσβύτεροι κατά πρεσβυτέρων, διάκονοι κατά διακόνων, αναγνώστε κατά αναγνωστών,
λαϊκή κατά των λαϊκών, παίρνει όλη την σφαίρα της κοινωνίας ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης, αρχόμενος από το ύψος μέχρι το βάθος, από πάνω μέχρι κάτω. Και λέγει, ποιοι στέκονται όρθιοι, λέγει. Και τέλος λέγει, διαγάπτω πληθυνθήνε την ανομία, ψυγίσετε η αγάπη των πολλών. Πολλοίς κόσμος λέγει θα αρνηθεί τον Θεό, δεν θα τον αγαπά πλέον. Δια τούτο προείπεν ο Δεσπότης ότι ερευνάτε τα σγραφάς και δεν θέλετε πλανηθεί ποτέ. Είπε δε και έτερον σημείων ότι κηρυχθήσετε το Ευαγγέλιο τούτο της Βασιλείας εν όδη και οικουμένης μαρτύριων βάση της έθνης και τότε λήξει το τέλος. Έως εδώ τελειώνει, αδελφοί μου, και έως εδώ τελειώνουμε και εμείς, για να συνεχίσουμε εις το ερχόμενο χείριμά μας τα υπόλοιπα, τα οποία είναι τόσο πολλά. Βέβαια, τα κηρύγματα μου τα κάνω λεπτομερώς, δεν παίρνω χοντρά για να φύγω. Τα κάνω λεπτομερώς, για να μείνει μέσα στη ψυχή μας κάτι και να μην είμαστε προετοιμασμένοι για την μεγάλη εκείνη ημέρα της ελεύσεως του Κυρίου μας, την οποία ημέρα, αδελφοί μου, για πρώτη φορά ύστερα από τόσες μελέτες που έκανα, θα προσέξουμε ένα πράγμα συγκινητικό. Όσο και αν διέβασα, δεν πρόσεξα ένα πράγμα το οποίο αναφέρει ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Προσέξτε το, τούτο είναι το τελευταίο το οποίο θα σας αναφέρω και σας το αναφέρω τώρα για να μην έρθει η ώρα του. Προστάσει να γρυπνόμενο ο Κύριος και να ετοιμαζόμεθα, δηλαδή να έχουμε τα έργα της αρετής ετοιμασμένα από πρωτήτερα. Ή να όταν έρθει ο Κύριος και μας ζητά τίποτε όπου θέλει να έχουμε να του δώσουμε. Βλέπετε δε πως δεν ήταν ότι δεν ξέρω ποια ώρα ο κλέφτης έρχεται. Αλλά δεν εξέβρεται, κλέπτην δε την συντέλεια ονομάζει και τον θάνατο του κάθε ενός. Δηλαδή η συντέλεια του κόσμου και ο θάνατος που παραμονεύει τα βήματά μας όλων, τον ονομάζει ο Χριστός κλέπτην και συνεχίζει. Κλέπτην δε την συντέλεια ονομάζει και τον θάνατο του καθενός. Αποδείχνει δε απεδώ ότι και την νύχταν θέλει γίνει η παρουσία του. Τι σημαίνει τούτο? Εγώ όταν το είδα ετρόμαξα, αδερφοί μου. Δηλαδή όταν θα έρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο, μπορεί να είναι και η ώρα 1 τα μεσάνυχτα που κοιμώνται όλοι. Μπορεί να είναι και η ώρα 12, μπορεί να είναι και η ώρα 2, μπορεί, δεν ξέρουμε. Εν το μέσο της νυχτός, δηλαδή θα μας πιάσει σε δύο πράγματα. Στην αμαρτία και στον ύπνο. Και τότε ξύπνα εκείνη τη στιγμή να μετανοήσεις. Ξύπνα εκείνη τη στιγμή να βρεις πνευματικό. Ξύπνα εκείνη τη στιγμή να πας να χύσεις δάκρυα. Δεν θα προλάβεις να κάνεις τίποτε. Η συντέλεια του κόσμου θα είναι εν καιρό νυχτός. Φοβερό πράγμα, το οποίο εγώ πραγματικό σας αναφέρω ότι όσες μελέτες και αν έκανα δεν πρόσεξα τούτο το σημείο. Είναι φοβερό τούτο το σημείο, αδερφοί μου. Δεν θα έρθει μεσημέρι που θα είναι ο κόσμος να κινείται. Θα μας πιάσει στον ύπνο. Στον ύπνο την ώρα που κοιμόμαστε. Θα κοιμηθούμε και σε μια στιγμή θα βρεθούμε μπροστά στο κριτήριο του Θεού. Ήρθε να είμαστε όλοι ετοιμασμένοι και να κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Oh,
Thank you.